έρθει σκοτάδι. Είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα σας και πάλι από το ΤΑΙΚ Βοντό. Έχουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον οποίο και καλωσορίζουμε στο Web TV της Αυγής. Κύριε Δραγασάκη, μιλήσατε και πριν λίγο, ακούσαμε την τοποθέτησή σας. Συνοπτικά, αν θα μπορούσατε να μας πείτε σε περίληψη, πώς οραματιζόμαστε την επαύριο του συνεδρίου, τι κόμμα θέλουμε? Εγώ και προσωπικά, αλλά ακούγοντας και πολλούς συνέδρους, νιώθω ότι αυτό το οποίο στην ουσία συζητάμε είναι ένα νέο ξεκίνημα. Ένα ποιοτικά άλμα προς τα μπροστά. Γιατί? Διότι έχουμε πίσω μας 2 χρόνια εμπειρίας. Έχουμε μαθήματα τα οποία πρέπει να ενσωματώσουμε στη στρατηγική μας και στο σχέδιό μας. Και τρίτον, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώνοντας και το κόμμα και την λειτουργία της κυβέρνησης. Τώρα, επιμέρους κεφάλαια ή εντοπώ στοιχεία σε αυτό το σχέδιο, το ένα βεβαίως είναι το κόμμα και το άλλο η κυβέρνηση. Με το κόμμα έχουμε να κάνουμε πολλά, διότι καταρχήν υπάρχουν ελλείμματα, όπως είπε και ο πρόεδρος χθες, από το παρελθόν, πρέπει να καλύψουμε. Είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε ένα κόμμα των μελών. Κάναμε σημαντικά βήματα με το ιδρυτικό μας συνέδριο, αλλά δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο που θα θέλαμε. Δεύτερον, πρέπει να φέρουμε σε αντιστοιχεία τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο επίσης έγιναν βήματα, αλλά όχι εκείνο το άλμα το οποίο χρειαζόταν να γίνει. Και τρίτον, ζούμε μια εποχή όπου το κομματικό φαινόμενο, όπως λέμε γενικώς, είναι σε κρίση. Δηλαδή, τα κόμματα γενικά σήμερα δεν έχουν βρει το ρόλο στα πλαίσια μιας δημοκρατίας, τον οποίο θα μπορούσαν να παίξουν για να νιώθει ο κόσμος ότι εκπροσωπείται από αυτά. Σε αυτή την πρόκληση, εμείς ως αριστερά μπορούμε να απαντήσουμε με τη φιλοδοξία, φτιάχνοντας το δικό μας, ας πούμε, κόμμα, το δικό μας πολιτικό υποκείμενο, να δημιουργήσουμε και ένα ευρύτερο πρότυπο προς την κοινωνία. Με δημοκρατία, με συλλογικότητα, με λογοδοσία. Κύριε Στούμπο, είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κάνετε ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα, σε όσους μας βλέπουν σε αυτή τη συνέχεια της προσπάθειας που κάνει η Αυγή με το Web TV. Κύριε Αντιπρόεδρε, μια διωγγούμενη κριτική που ακούμε τελευταία από πολίτες, αλλά και από συντρόφους μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσφατη περίοδο, είναι ότι οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται από όλο και λιγότερα πρόσωπα στο επίπεδο το κυβερνητικό-πολιτικό ή πολλές φορές να μην φαίνεται συντονισμένος ο ρόλος και η προσπάθεια της κυβέρνησης παρά τις όποιες κινήσεις, επιτυχίες ή προβλήματα με τη διαπραγμάτευση. Τι στέκει από αυτή την κριτική ή σε τι βαθμό και ποια ζητήματα πρέπει να ξαναειδωθούν? Καταρχήν πρέπει να θυμίσουμε κάτι που το ξέρουμε όλοι, ότι η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται υπό συνθήκες μιας επιτροπίας την οποία δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε, και αυτό αλλοιώνει, θα έλεγα, τον τρόπο διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν μπορούμε, ακόμα και όταν το θέλουμε, να βγάλουμε τα θέματα στην κοινωνία, να βγάλουμε τις διαφορές στην κοινωνία, να ξέρει δηλαδή ο κόσμος τι ζητούμε, τι προτείνουμε, τι μας ζητούν, τι διαπραγμάτευση γίνεται και πού καταλήγουμε. Εμείς θα το θέλαμε αυτό. Άρα το ένα πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι λόγω της ιδιομορφίας των συνθηκών, ιδίως πέρυσι, η κυβέρνηση, η δική μας, βασικά κυβερνούμε στη βάση των παλιών, σε μεγάλο βαθμό, προτύπων. Δηλαδή δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να διαμορφώσουμε εκείνα τα νέα, αυτό που ορισμένοι ονομάζουν την αριστερή κυβερνησιμότητα, δηλαδή την ικανότητά μας να κυβερνούμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Διότι όπως υπάρχει δεξιά και αριστερή πολιτική, υπάρχει και δεξιός και αριστερός τρόπος διακυβέρνησης, διοίκησης, management, διαχείριση των πραγμάτων. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μυστικό ότι στην Ελλάδα είναι οργανικό στοιχείο του συστήματος και της αναπαραγωγής του. Είναι το ρουσφέτη, είναι πελατειακές σχέσεις, είναι η αντίληψη των δικών μας τζακιών, των δικών μας καλαναρχών, των δικών μας τραπεζιτών, των δικών μας επιχειρηματιών. Το δικό μας μοντέλο όμως δεν μπορεί να είναι μια επανάληψη αυτού, και είδατε με πόση ευκολία προσπάθησαν ορισμένοι να πούνε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να βάλει χαλίφιδες θέσεις του χαλίφη.
Το δικό μας μοντέλο είναι στη θέση του ρουσφεθιού να αναγνωρίσουμε δικαιώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, και μπορώ, αν είχαμε χρόνο, να σας πω και παραδείγματα προσωπικά που έχω βιώσει, όπου έρχεται κάποιος ντροπαλά να σου θέσει ένα πρόβλημα, ας πούμε να ζητήσει ένα ρουσφέτη, και σε πολλές περιπτώσεις αυτό που ζητάει είναι ένα δικαίωμά του, το οποίο όπως δουλεύει το όλο σύστημα δεν μπορεί καν και δεν ξέρει από πού να το διεκδικήσει. Δεύτερον, η δική μας λογική δεν είναι να έχουμε δικά μας τζάκια, δικούς μας τραπεζίτες, δικά μας κανάλια κλπ. Το δικό μας μοντέλο είναι κανόνες κοινοί, δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί για όλους. Γιατί, διότι αν είχαμε τους κανόνες και αν ήταν δεσμευτικοί για όλους, δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο της παραπληροφόρησης το οποίο έχουμε και δεν θα είχαμε αυτή την διαρκή παρανομία η οποία υπήρχε εδώ και 27 χρόνια, ας πούμε. Επίσης, να μην επεκταθώ. Άρα, αυτές είναι οι δύο απαντήσεις. Έχουμε ένα σύστημα επιτροπίας που δυσκολεύει την εφαρμογή ενός μοντέλου διακυβέρνησης που θα έφερνε τον ίδιο το λαό να το κάνει μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης. Βεβαίως, αυτό δεν πρέπει να είναι άλοθη και πρέπει να εξαντλούμε κάθε περιθώριο, ακόμα και κόντρα στους θεσμούς, ούτως ώστε να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Και το δεύτερο είναι η δική μας προσπάθεια και είναι μέρος αυτού που ονόμασα πριν το σχέδιο για ένα νέο ποιοτικά άλμα προς τα μπροστά, να περάσουμε από παλιές, ακόμη πιο συστηματικά και θεσμικά, από παλιές μορφές διακυβέρνησης σε νέες μορφές και νέα μοντέλα διακυβέρνησης. Είστε από τα στελέχη που και πρόσφατα έχετε κάνει συγκεντρώσεις, δημόσιες ομιλίες με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θυμάμαι το Τριανόν πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, άλλες εκδηλώσεις σε άλλες περιοχές. Δεν αποτυπώνεται το πρόβλημα που προσπαθεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση της μεγάλης απόσταση, να μην πω άλλη βαριά κουβέντα, της κοινωνίας? Η δικιά σας η εκτίμηση από τις ερωτήσεις, τις συζητήσεις αυτές απέναντι στην κυβέρνηση και στη συγκυρία ποια είναι? Εγώ λυπάμαι που δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό συχνότερα, διότι μιλήσατε για το Τριανόν. Πράγματι είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος. Ο κόσμος είχε ερωτήματα, απορίες, αμφισβητήσεις. Εκεί λοιπόν κάτσαμε πόση ώρα, 2 ώρες καθίσαμε, γύρω από τέτοια θέματα. Από γενικά θέματα στρατηγικής, που πάει η Ευρώπη, που πάει ο κόσμος, διότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Ακόμα και ένας φτωχός άνθρωπος που έχει το πρόβλημα του επιούσιου, όπως λέμε, καταλαβαίνει ότι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον αστάθειας τριγύρω μας, ότι μια επιδείνωση της κατάστασης στην Τουρκία ή στη Συρία μπορεί να εκφραστεί σε εμάς, ότι η ίδια Ευρώπη οδηγείται σε μια κατάσταση όχι ευχάριστη, να το πω έτσι, αλλά και συγκεκριμένα τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με τη φορολογία, τι θα γίνει με το ασφαλιστικό. Και επομένως υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα, το οποίο η ζωντανή επαφή επιτρέπει αφενός με να το καλύψουμε σε έναν βαθμό, δηλαδή να ξέρει ο άλλος την πραγματικότητα, και το δεύτερο να εισπράξουμε κι εμείς πολλές φορές γόνιμες προτάσεις, παρατηρήσεις από τον κόσμο. Είναι μια, θα λέει κανείς, παραδοσιακή μορφή που δεν χάνει ποτέ την αξία της, όπως δεν χάνει την αξία του και ο γραπτός τύπος, για να αναφερθώ στη δουλειά που κάνετε εσείς. Πιάνετε ένα μεγάλο θέμα. Βιώνουμε ήδη από το Γενάρη του 2015 μία εντυπωσιακή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Βλέπουμε μέσα τα οποία μέχρι πρότινος δεν κάλυπταν καμία λαϊκή κινητοποίηση να καλύπτουν και την μικρότερη σύναξη 15 ατόμων κάτω από ένα υπουργείο και να τους δίνουν βήμα και να παρουσιάζουν μεγάλο μέρος του δελτίου τους, της διεκδικήσης τους και ούτω καθεξής. Θεωρείτε ότι η αδειοδότηση των καναλιών θα βοηθήσει, με δεδομένο ότι δεν είχε ποιοτικά κριτήρια, ας πούμε, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση μιας καλύτερης θεσμοθέτησης ενημέρωσης? Και ποιος ο ρόλος των αριστερών μέσων σε όλο αυτό? Αυτό που έχω ξαναπεί και θα επαναλάβω, στη δική μου αντίληψη, αυτό που έγινε ως τώρα είναι η αποδόμηση του παλιού συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε ένα σύστημα παλιό, το οποίο στηριζόταν σε ένα καθεστώς είτε παρανομίας είτε αμφισβητούμενης νομιμότητας. Δεύτερον, είχαμε ένα καθεστώς ασυδοσίας σε ό,τι αφορά τι εκπέμπει, ποιος εκπέμπει. Σας θυμίζω πόσα κανάλια έκλεισαν, πόσα κανάλια ιδρύθηκαν χωρίς να ξέρει κανείς από πού. Και είχαμε και αυτό το φαινόμενο της διαπλοκής, δηλαδή των σχέσεων ανάμεσα το τρίγωνο αυτό, μέσα ενημέρωσης, τράπεζες, κομματικό σύστημα. Το οποίο νομίζω έγιναν αρκετά γνωστά και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την αλήθεια ήδη έχουν ακούσει πολλά και από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και από δικές τους εμπειρίες. Αυτό που έγινε λοιπόν τώρα έσπασε αυτό το,
να το πω, κέλυφος. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό δεν μπορούσε να με γίνει. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να γίνει αυτό. Από εδώ και πέρα μπροστά μας έχουμε τη φάση, ας το πω, της αναδόμησης του καινούριου, της μορφοποίησης του καινούριου. Αυτό είναι ανοιχτό πεδίο. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι και οι νέοι καναλάρχες θα είναι απέναντί μας. Και ενδεχομένως να είναι και απέναντι στην κοινωνία, ας πούμε. Και ενδεχομένως να έχουμε και πρακτικές τις ίδιες που είχαμε στο παρελθόν. Αλλά τώρα, από εδώ και πέρα ακριβώς, μπορούμε να περάσουμε στα ποιοτικά στοιχεία. Να υπάρξει μια συζήτηση στην κοινωνία. Πώς, σε ποιον ανήκει τελικά. Υπάρχει μια διαρκής σύγχυση, από ορισμένους τουλάχιστον. Μια σύγχυση ανάμεσα στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου, το οποίο επενδύεται σε ένα μέσο παραγωγής, με την ιδιοκτησία του δικαιώματος της αντικειμενικής πληροφόρησης. Η αντικειμενική πληροφόρηση είναι δικαίωμα, δεν έχει ιδιοκτησία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι επειδή εγώ έχω την εφημερίδα και την πληρώνω, άρα μπορώ να λέω την αλήθεια όπως εγώ την καταλαβαίνω. Ή εν πάση περιπτώσει, μπορείς να το κάνεις, αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και η κοινωνία να μπορεί να σε αξιολογεί και να σε κρίνει. Είναι και μια, αν μου επιτρέπει, και μια θεωρητική προέκταση. Ίσως εδώ έχουμε και μια ιδιομορφία του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή, η ιδιομορφία ποια είναι? Ότι έχουμε ισχυρά κεφάλαια και ρευστότητα, ας το πω, έτσι, σε γκρίζες περιοχές. Εγώ κάποτε που είχα χρόνο, πριν από αρκετά χρόνια, είχα γράψει στην Αυγή, στα Ενθέματα, ένα άρθρο μελέτη, ο γκρίζος καπιταλισμός του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αν μελετήσετε τι είναι το κεφάλαιο που επενδύεται στο ποδόσφαιρο, ποια είναι η διαφάνειά του, ή τουλάχιστον επειδή τώρα δεν τα παρακολουθώ, να μιλήσω για το παρελθόν, ή και σε άλλους χώρους τέτοιους, διαπιστώνει κανείς ότι πραγματικά δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τα κλασικά του κλασικού καπιταλισμού, όπου επενδύεται ένα κεφάλαιο με σκοπό το κέρδος, με κάποιες διαδικασίες γνωστές. Εδώ είχαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον φαινόμενα σκοτεινά, φαινόμενα με πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά και την προέλευση των κεφαλαίων και σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους και σε ό,τι αφορά τους τρόπους που εξασφαλιζόταν αυτή η απόδοση, που ακριβώς είναι αυτά τα επόμενα στάδια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Παρά την κινητικότητα που... Και επίσης θα πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν... Συγγνώμη, για τα μέσα ενημέρωση με ρωτήσατε. Εμείς όλο το οικονομικό, έτσι, μοντέλο, ας το πω, έχουμε μια αντίληψη, και το λέγαμε γι' αυτό και πριν τις εκλογές, πλουραλιστικής. Πλουραλισμού σε ό,τι αφορά τη σχέση ιδιοκτησίας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε το παλιό κρατικίστικο μοντέλο ως πρότυπό μας, ούτε έχουμε και ένα μοντέλο όμως απόλυτης κυριαρχίας του ιδιωτικού. Θέλουμε δημόσιες μορφές οικονομικής δράσης, θέλουμε ιδιωτικές μορφές, θέλουμε κοινωνικές μορφές, θέλουμε συνεργατικές και συνεταιριστικές μορφές. Θα μπορούσαμε λοιπόν προοπτικά να δούμε και στον χώρο των ηλεκτρονικών μέσων κάτι που υπάρχει ενσπέρματι και σε άλλες μορφές. Δηλαδή και εδώ να δούμε κοινωνικές μορφές οικονομικής, ας πούμε, παρουσίας που να έχουν συμμετοχή και στην άσκηση αυτού του δικαιώματος της πληροφόρησης. Μια ερώτηση σε σχέση με το θέμα του χρέους που έχει προχωρήσει ως συζήτηση και ως προβληματισμός παρά τις τεφλασμένες και τις πολλαπλές αντιθέσεις που εκδηλώνονται στα διάφορα κέντρα, στο πούμε έτσι, ευρωπαϊκά ή υπερατλαντικά. Η δική σας εκτίμηση σε σχέση με την σχετικά μεσοπρόθεσμη προοπτική με τη διαπραγμάτευση απέναντι στους δανειστές, ποια είναι? Ποια είναι η στόχευση, ποια είναι η ελάχιστη προσδοκία που μπορεί να δώσει μια ρεαλιστική διέξοδο μαζί με το συνδυασμό της αναπτυξιακής προσπάθειας της κυβέρνησης? Παραμένουμε σταθεροί σε ό,τι λέγαμε προεκλογικά. Ότι λέει το ελληνικό χρέος είναι και ελληνικό και ευρωπαϊκό. Και ότι μια ριζική λύση για το πρόβλημα του χρέους, που σημαίνει και απομείωσή του και διαγραφή του, είναι κάτι το οποίο παραμένει στόχος. Και ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί, όπως λέγαμε και ξεχνούμε να λέμε, μέσα από μια πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Γιατί? Διότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε χρέος. Και δεύτερον, έχουμε και το παράδοξο τα τελευταία χρόνια, μετά το PSI, όπου έχουμε χώρες στις οποίες χρωστούμε εμείς, αλλά και αυτές χρωστούν σε άλλους. Mm-hmm. Ιταλία, Πορτογαλία κλπ. Άρα, μόνο αν μπουν σε ένα γενικό καζάνι, να το πω σχηματικά, όλα αυτά τα χρέη αναμοχλευθούν και με τη βοήθεια της Κεντρικής Τράπεζας χρησιμοποιηθούν όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ούτως να υπάρξει μια γενικευμένη μείωση του χρέους. Αυτό σήμερα δεν υπάρχουν οι σχετισμοί για να το πετύχουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Διότι ακόμα και χώρες που έχουν υψηλό χρέος δεν το θέτουν. Φοβούμενες πιθανώς ότι αν μιλήσουν για το χρέος τους, αν βγει δηλαδή
η Ιταλία σήμερα και πει έχω πρόβλημα χρέους κλπ. Μπορεί αυτό να κλονίσει τη δυνατότητά τους να δανειστούν από τις αγορές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρασκηνιακά υπόγεια δεν ξέρουν οι πάντες ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα πού πάμε, ποιος είναι λοιπόν ο άμεσος στόχος? Ο άμεσος στόχος είναι αυτός που καθορίζεται από τη συμφωνία του Eurogroup. Η συμφωνία του Eurogroup προβλέπει δύο πράγματα ή τρία, θα το εξηγήσω. Πρώτον, προβλέπει μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα, τα οποία όμως μπορούν να ελαφρύνουν το χρέος, το δικό μας, και τα οποία μπορούν να πάρθουν χωρίς να χρειαστεί να πάνε για έγκριση στα κοινοβούλια των άλλων κρατών. Είναι δηλαδή μέτρα που μπορεί να πάρει ο ESM ως εκφραστής των δανειστών και μελετούνται αυτά τα μέτρα. Άρα η άμεση προσδοκία είναι αυτό να γίνει και να λήξει μέχρι το Δεκέμβριο. Το δεύτερο τώρα, αρκούν αυτά τα μέτρα για να πιστούν οι λεγόμενες αγορές? Δηλαδή, αν βγάλουμε ένα ομόλογο δεκαετές, θα βρούμε αγοραστή να το αγοράσει, ή θα πει αυτός ο αγοραστής σε καλό επιτόκιο, σε ανοιχτό επιτόκιο, ή θα πει αυτός ο αγοραστής το χρέος σας παραμένει ασαφές και αβέβαιο, δεν είναι βιώσιμο, άρα εγώ δεν μπορώ να δεσμεύσω τα λεφτά μου για 10 χρόνια. Ή μπορεί να πει κάποιος, ωραία, ας το βγάλουμε το ομόλογο και αν ο Ντράγκη μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μπορεί το ομόλογο αυτό το αγοράσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θέλει να ξέρει το ομόλογο που θα βάλει στο σιρτάρι της, αν σε 10 χρόνια θα μπορέσει να το αποκληρωθεί ή όχι. Εδώ είναι λοιπόν η δεύτερη ομάδα μέτρων που έχει αποφασιστεί από την περιλαμβάνεται στην απόφαση του Eurogroup, που λέει το εξής. Διευκρίνηση. Συγκεκριμενοποίηση και ποσοτικοποίηση αυτών των μέτρων, των ενδιάμεσων μέτρων, άλλα από τα οποία μπορούν να πάρθουν από τώρα μέχρι το 18, άλλα μπορεί να πάρθουν μετά το 18, αλλά πρέπει να είναι γνωστά από τώρα, ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας να τα αξιολογήσει αυτά τα μέτρα και να πει, εδώ το χρέος της Ελλάδας τώρα πια δεν κινδυνεύω εάν, ας πούμε, επενδύσω, αγοράσω ένα μόλο κλπ. Άρα, ο στόχος μας είναι τα άμεσα μέτρα να τα έχουμε μέχρι το Δεκέμβρη και να ανοίξει τη συζήτηση για την διευκρίνηση όλων των άλλων μέτρων που ανεξάρτητα αν θα πάρθουν άμεσα ή μετά το 18 να είναι από τώρα γνωστά. Επαναλαμβάνω όμως ξανά αυτό που είπα στην αρχή. Ακόμα και αν τα πετύχουμε αυτά και φτάσουμε στο επίπεδο που είναι σήμερα η Ιταλία ή η Πορτογαλία, δηλαδή σε ένα επίπεδο που να μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο, ακόμα και τότε εμείς θα διεκδικούμε την ριζική λύση του προβλήματος του χρέους και του δικού μας και των άλλων χωρών. Μια ερώτηση που κάνουν πολλοί συμπολίτες μας και ίσως δεν αναπτύσσεται πολύ στη συζήτηση και τη δική μας στην Ελλάδα και με την εμπειρία σας και τις γνώσεις και τη συμμετοχή σας έχει να κάνει με το Brexit και τις συνέπειες που άφησε πολιτικά και οικονομικά στη σημερινή Ευρώπη με τα γνωστά της ελλείμματα και σε σχέση με το ρόλο το δικό μας. Να προσθέσω πριν έρθω σε αυτό, να προσθέσω μια ουρά στο προηγούμενο. Το ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι σημαντικό να το επισημαίνουμε. Ότι το πρόβλημα του χρέους έχει την εξής δημορφία. Το χρέος μην είναι δικό μας, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται από ένα σύστημα δυνάμεων πολύ ισχυρών, με αλληλοσυγκρουόμενες πολλές φορές απόψεις και συμφέροντα. Δηλαδή εδώ τώρα μπλέκονται η άποψη της Γερμανίας, η άποψη της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, η άποψη της Κομισιόν, η άποψη άλλων, της ECB κλπ. Και οι απόψεις αυτές δεν είναι ενιαίες. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς εκφράζουμε την ισχυρή μας απέτηση να τηρηθούν οι συμφωνίες. Διότι αν φύγουμε από το πλαίσιο των συμφωνιών και καθένας βάλει το δικό του ιδιαίτερο συμφέρον, τότε οδηγούμε σε μια ζούγκλα. Δηλαδή, αν αποδεχτούμε ότι καλά όλα αυτά, η Γερμανία όμως έχει εκλογές και δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για το χρέος, αυτό τι κριτήριο είναι? Δηλαδή, θα κριθεί η επιβίωση μιας χώρας, το μέλλον μιας χώρας από ένα τέτοιο γεγονός? Εγώ προσωπικά επί την ευκαιρία δεν το πιστεύω αυτό. Αυτοί που έχουν αυτή την άποψη, τη σκληρή, δεν είναι το θέμα των εκλογών των Γερμανικών που τους ενδιαφέρει, είναι το θέμα ότι θέλουν το χρέος ως μοχλό πίεσης για την διαρκείας για να επιβάλλουν την πολιτική τους στη χώρα μας. Τώρα το Brexit. Το Brexit ήταν κάτι το οποίο νομίζω εν μέρη είναι αποτέλεσμα και της τάσης, αφενός δείχνει την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σημερινή της μορφή, αφετέρου όμως δεν είναι άσχετο και με την στάση που τήρησαν σε εμάς οι Ευρωπαίοι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους. Δηλαδή θέλω να πω, το Brexit το ελληνικό
η διαρκής απειλή «κάντε αυτό διαφορετικά θα σας πετάξουμε έξω», νομίζω λειτουργήσε σε τμήμα της βρετανικής κοινή γνώμη υπέρ της άποψης να τελειώνουμε κι εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς αυτό δείχνει ότι... Είχαμε και το παράδειγμα με το δικό μας δημοψήφισμα που λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θέλω να πω, η θεωρία που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και σε διάφορα think tanks είναι μην ακούτε, ο φόβος τελικά λειτουργεί καταλυτικά. Με το φόβο μπορούμε να έχουμε ενωμένη την Ευρώπη. Αυτό αποδείχνει μια αυταπάτη, τραγική και επικίνδυνη, διότι ο φόβος οδηγεί και σε αντίθετα αποτελέσματα. Επομένως, τώρα που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το ίδιο το Brexit κρύβει σκοτεινές και γκρίζες πτυχές που κανείς δεν μπορεί να τις, με ακρίβεια να τις προβλέψει και να τις ευλέψει. Και άρα αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να διαπιστώσουμε είναι ότι γίνεται ακόμα πιο προφανές και έντονο και βγαίνει στο προσκήνιο το δίλημα της Ευρώπης. Είτε θα αλλάξει, είτε θα επανιδρυθεί θα έλεγα εγώ, είτε φοβούμε ότι τα φαινόμενα αυτά τα φυγόκεντρα θα ενισχύονται. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και μέλος Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δραγασάκη. Μείνετε κοντά μας, συνεχίζουμε με πλούσιο πρόγραμμα. Τερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.